ποια είναι η διαφορά της διαφήμισης στα social media με τη διαφήμιση στην Google. Είναι αρκετά ξεκάθαρο, πάμε όμως να το αποσαφηνίσουμε. Είναι χαρακτηριστικό ότι τα social media είναι πανίσχυρο εργαλείο, συνολικά οι πλατφόρμες, Facebook, Instagram, TikTok κατά κύριο λόγο στην Ελλάδα, από τις οποίες μπορεί ακόμα και μια μικρή επιχείρηση να χτίσει το όνομά της, είτε μέσω της δημιουργίας περιεχομένου, είτε μέσω διαφημιστικών καμπανιών. Αυτό βέβαια οφείλουμε να πούμε εδώ ότι πρέπει να είναι συνδυαστικό. Τι σημαίνει λοιπόν ότι χτίζουμε ένα brand, χτίζουμε το όνομά μας. Αυτό ως φυσικό επακόλουθο είναι όταν δεν μας γνωρίζουν, η πώληση είναι πιο δύσκολη. Όσο πιο ακριβό είναι το προϊόν σου, τόσο πιο δύσκολο είναι να πουλήσεις. Αυτά πρέπει να τα ξεκαθαρίσουμε. Άρα, συνολικά, τα social media, όταν ξεκινάει μια επιχείρηση να χτίσει το brand της, είτε είναι υπηρεσία, θέλει κάποιος να μάθει τις υπηρεσίες σου, θα πρέπει να έχεις κάποιες υπηρεσίες οι οποίες έχουν ζήτηση, λύνουν πρόβλημα και είναι σε μια τιμή που για τα ελληνικά δεδομένα είναι αρκετά ελκυστική. Άρα λοιπόν τα social media βγάζουν τα e-shop απ' έξω, που ουσιαστικά τα e-shop μπορούν να χτυπήσουν πωλήσεις από τους πρώτους μήνες κιόλας. Δηλαδή από τον πρώτο ένα-δυο μήνες μπορεί να χτίσει ουσιαστικά πελατολόγιο, όσο βελτιώνεται και ο αλγόριθμος, όσο και οι επαγγελματίες που ασχολούνται, επιμένω, με τους λογαριασμούς, κάνουν αλλαγές, παραμετροποιήσεις, παρακολουθούν στατιστικές, βελτιώνουν συνολικά τις διαφημίσεις, εκεί είναι ένα άλλο κομμάτι. Τα social media λοιπόν χτίζουν ένα τεράστιο brand. Εκεί λοιπόν, ανάλογα με τον κλάδο, έχεις και διαφορετικούς στόχους. Μπορείς πολλές περιπτώσεις να μην σου έρθει το τηλέφωνο αύριο. Η Google όμως είναι εν δυνάμει πελατολόγιο. Η Google πας και στοχεύεις αποκλειστικά, όσο γίνεται αποκλειστικά, σε ανθρώπους που ψάχνουν ακριβώς αυτό που κάνεις. Θα πρέπει να έχεις ένα εξαιρετικό site, εξαιρετικά landing pages, όλα μέσα στο marketing plan πρέπει να έχουν δομηθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι πλήρως μετρήσιμα στο μέγιστο δυνατό βαθμό. Θα πρέπει να ελέγχουμε τηλεφωνήματα, bookings, emails, τα πάντα, ακόμα και με heatmap, να τσεκάρουμε πλήρως πού σκρολάρει, πού σταματάει ο υποψήφιος χρήστης, τι κάνει ακριβώς, bounce rate, όλα αυτά παίζουν ρόλο. Η παραμικρή λεπτομέρεια, είτε από τα social media, είτε από την Google, όταν ειδικά πληρώνουμε για διαφημίσεις, παίζει ρόλο. Κάθε λεπτομέρεια λοιπόν, η οποία βλέπουμε και μετράμε μέσα από τις στατιστικές, Google Analytics, Search Console, μιλάμε για SEO, γενικότερα, ακόμα και μέσα από τις πλατφόρμες, τα metrics που μας δίνει, είναι τεράστια σημασία. Άρα, δεν στείλουμε απλά διαφημίσεις και τις κοιτάμε. Είναι ένα σύνηθες εδώ, το ακούω πολύ, πολύ συχνά, δηλαδή, μου λένε ότι, ναι, εντάξει, κάνω διαφημίσεις μόνος μου, καλά κάνεις, ή έχω κάνει 5 πράγματα, δεν λειτουργούν, ή συνεργάστηκα, ας πούμε, με κάποιον, δεν λειτουργήσε. Το ψάξε σε βάθος. Βρήκες τα αίτια που πιθανώς τα pain points δεν λειτουργήσε αυτό. Τι μπορεί να φταίει. Δοκίμασες πράγματα. Έκανες 1, 2, 3, 4, 5 βήματα τα οποία όντως δεν λειτουργήσανε. Ή έστησες μια διαφήμιση, την κοίταζες και μετά από 2 μήνες είπες «Α, δεν λειτουργεί». Γενικότερα, επειδή κανείς δεν είναι παντογνώστης, εκτός αν έχεις μια ειδίκευση στον κλάδο, για παράδειγμα, εγώ ασχολούμαι πολύ με το δικηγορικό και το ιατρικό marketing, έχω μια εμπειρία στο χώρο και ξέρω σε πάρα πολλούς τομείς τι πρέπει να δω εξ αρχής και τι μπορεί να περιμένει κάποιος. Μπορεί όμως να είναι ένας κλάδος ο οποίος μπορεί να θέλει πειραματισμό ακόμα περισσότερο. Και δεν είναι κακό αυτό. Κάτι που λειτουργεί το Σεπτέμβριο μπορεί να μην λειτουργεί το Νοέμβριο. Για να μην με κατηγορώ λοιπόν, συνολικά οι στρατηγικές που ακολουθούμε στις διαφημίσεις, είτε social media, είτε αυτό αφορά την Google, πρέπει να ασχολείται ο επαγγελματίας ή η επιχείρηση να το κάνει μόνη της. Πρέπει να ασχολείσαι. Αν δεν ασχολείσαι, δεν θα πάρεις το αποτέλεσμα που θέλεις. Όσο περισσότερο ασχολείσαι, τόσα περισσότερα προβλήματα, μικρά ή μεγάλα, θα ανακαλύπτεις. Τόσες περισσότερες ιδέες και προτάσεις θα βρίσκεις για να βελτιώνεσαι. Το πλάνο λοιπόν το αρχικό, το οποίο θέτεται από εμάς σαν εταιρεία, μπορεί να αλλάξει στους 2 μήνες. Γιατί σύμφωνα με αυτά που βλέπουμε, θα πρέπει εκεί να κάνουμε παραμετροποιήσεις, να κάνουμε αλλαγές. Δεν πάμε τυφλά σε κάτι που βλέπουμε εξ αρχής, γιατί μπορεί στην πορεία αυτό να αλλάξει.